σας κυρίες και κύριοι, το πρωί είναι μανάδης και το βράδυ τραγουδιστής. Να τόσο Βας. Βας, μίλα παιδί μου εδώ. Γεια σας, ο Βας, άσο Παρασκευάς από κοντά. Την ημέρα να μανάδης. Την ημέρα μανάβης και το βράδυ τραγουδιστής. Έχεις μανάβικο και δεν πάει καλά η δουλειά. Παίρνεις τηλέφωνο τον Παρασκευά και τα ξεπολάμε στο δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ. Βάς μανάβης παρακαλώ. Λέτε σου και λέμε μαντάμα μου χέρα τόι. Μαναβική βάς. Μανταρίνια 5 ευρώ το κιλό. Στα 3 κιλά το ένα δώρο. Φασουλάκια στα 5 κιλά τα 2 δώρο. Τι έχουμε άλλο? Καρμπολάχανο. Το τρως και ανεβαίνεις, ομορφαίνεις. Στα 3 κιλά μας λέει το αφητικό, το 1 κιλό δώρο. Τι έχουμε άλλο? Έχουμε και σπανάκι. Έχουμε σπανάκι, έχουμε και... Τι είναι αυτά εδώ πέρα κόκκινα? Αυτά τι είναι αυτά, πατζάρια? Έχουμε και πατζάρια, παιδιά. Τι άλλο έχουμε? Ντομάτες. Οι ντομάτες πάντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμες. Τρως ντομάτα και ομορφαίνεις. Παράδειγμα από το μωρό του Βάς. Στα 5 κιλά ντομάτες μας λέει τα φοιτικό το ένα δώρο. Όλα μισοτιμής. Κοσέρβα, ψάρι. Το τρως και ανεβαίνεις. Φυλάκια σε όλο τον κόσμο. Ψωνίστε από τον Παρασκευά. Στα 5 κιλά πορτοκάλια το ένα κιλό δώρο. Μάλιστα. Για πέμπνε Βάς, τι σε ανάγκασε. Να σας πω το τι έγινε με τη μαναδική. Δυο λεπτάκια, να μας πεις τι σε έχει αναγκάσει ώστε να δουλεύεις και σαν μανάβης. Δουλεύω σαν μανάβης, μου παίρνουν τηλέφωνα μερικά οι οποίοι έχουν μανάβικα και μου είναι Παρασκευά, έλα σου δίνουμε 100-200 ευρώ, κάτσε 3 ώρες και κάνει χαβαλέ, ντομάτες, αγκούρια, διάφορα αραπανάκια για την όρεξη. Αγκούρι πόσο έχει το κιλό? Και ανεβάζουμε το κασιά, ανεβάζουμε την ακροματικότητα. Ξέρεις πόσο έχουν τα αγκούρια και τα λοιπά, όλα πέσω. Ναι, τα λέει όλα. Ξέρει καλέ το αγκούρι. Στα 5 κιλά λέω το ένα δώρο. Ένα αγκούρι δώρο ή ένα κιλό. Στα αγκούρια τα δίνουμε όλα κανονικά. Στα 5 αγκούρια, μισό ευρώ το αγκούρι. Ούτε έχω τιμή στα αγκούρια, έχουν 100 βιταμίνες το ένα. Μισό ευρώ. Τα αγκούρια έχουν 100 βιταμίνες το ένα. Η δικιά μας εταιρεία τα δίνει μισό ευρώ. Το είχε πει γιατρός. Έχουν 100 βιταμίνες, το κάθε αγκούρι, συγγνώμη κιόλας, έχει 100 βιταμίνες. Είναι το πιο θρεπτικό. Ζεσταματικό. Τα έλεγα τώρα κάτι για τα αγκούρια, αλλά δεν μπορώ να το πω. Παίρνουν οι ομοφυλόφιλοι. Παρακαλώ, stop! Σταμάτα τώρα. Σταμάτα το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι από τα αγκούρια, γιατί πάει εκεί πέρα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, η Γριούλα που αγοράζει τα αγκούρια στην λαϊκή είναι ομοφυλόφιλη. Όχι. Η μάνα μου, η γιαγιά μου που αγοράζει αγκούρια και τώρα έχει κάνει σαλάτα. Έχει πει γέρο, το έχει πάρει χαμπάρι. Και εξαιρέσει. Καλά. Σα παρακαλώ πολύ. Φύγετε τα αγκούρια και φύγετε κοτσαγρότσα αυτή τη στιγμή. Πάντως, κύριε Αγκαμπούρη, έχονται κυρίες και κοιτάνε τα αγκούρια τα μεγάλα. Έλα τώρα, Παρασκευά. Μίλα καλά, σε παρακαλώ. Και εξω μικρόφωνο σου και να ζητά συγγνώμη, γιατί δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία λες. Εδώ είναι άσχημα αυτά. Θα βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Περνάει ο κόσμος και αγοράζει ντομάτες, αγκούρια, βλέπω τι γίνεται. Κολοκυθάκια, πιπεριές. Δυο λετάκια. Και τι είπες, τι κοιτάνε κάποιες. Βλέπω μασιά οι κυρίες που έρχονται, κοιτάνε μελιτζάνες, κουλουκιθάκια, τα αγκούρια, τα πιάνουν και λέει καλό είναι. Μπορεί να υπολογίζει. Πάνε στη λαϊκή γριούλες και τρέμουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πληρώσουν, τρέμουν οι καημένες οι γριούλες. 500 ευρώ κολοσύνταξη. Ναι, αλλά υπάρχουν και κυρίες, κύριε Βαγγελόπουλε, οι οποίες είναι ευκατάστατες και. Δεν είναι όλες. Στη λαϊκή δεν θα πάει ευκατάστατη με τα γουναρικά. Πάντως έχω πάει σε 5 μαγαζιά στην Αθήνα και έγινε πάταγος. Όπου πάω, τα αφεντικό μου λέει Παρασκευά, πάρε και 50 από πάνω μου λέει, το μαγαζί λέει... Γιατί κύριε Ευαγγελόπουλο, μιλάμε για μανάβικο και όχι τη λαϊκή. Έχει διαφορά. Μανάβικο, α, μπράβο, μανάβικο. Το μανάβικο ακόμη, κύριε Καπούλου, πάει η Γριούλα, η πεινασμένη, δυστυχισμένη, να πάρει όσο μπορεί τη ντομάτα. Ορίστε. Η ντομάτα φεύγει, πράγμα που δουλεύει, η ντομάτα φεύγει. Και η ντομάτα φεύγει. Και η ντομάτα. Γιατί στα 5 κιλά το ένα δώρο. Μάλιστα. Τι πουλάς περισσότερο, ποιο προϊόν πουλάς περισσότερο? Πιο πολύ φεύγει το ραπανάκι και η ντομάτα και το αγκούρι. Έχεις κάποια αποθυμένο με το αγκούρι? Άλλοι το τρώνε και δροσίζονται και άλλοι το τρώνε και ομορφαίνουνε. Παρακαλώ, τρως αγκούρι εσύ? Το αγκούρι είναι η καλύτερη μάσκα, θέλεις να μάθεις. Το βάζεις στο μπλέντερ. Το κάνεις μια ωραία μάσκα στο πρόσωπο και μετά από μια ώρα είσαι τόσο τσιτωμένος, λες και κάνει lifting. Το καρότο βάζεις. Το καρότο δεν φεύγει. Πράπα γίνεσαι. Κάθε μέρα 3 αγκούρια στίβω και βάζω. Πόσα? Μεγάλα. 3 αγκούρια τώρα, κύριε Βαγγελόπουλε. Με κρύο νερό. Τα βάζω με κρύο νερό στο μπλέντερ. Ναι. Τα κοπανάω. Αγκουράκια ή αγκούρια?
και τα βάζω. Και μετά από μία ώρα τα βγάζω με ειδικό γαλάκτωμα γάλακτος και είμαι τσίτα. Τι μέγεθος είναι τα αγκούρια αυτά. Μικρά αγκουράκια με την τράχα τη αγκούρια. Γύρω στους 35 πόντους. Με το χάρακα να μετράω τα αγκούρια. Όχι τα μελατζάκια. Είναι κρέμα ειδική με αγκούρι φρέσκο. Μαζί με κρύο νερό από το ψυγείο. Μάσκα προσώπου δηλαδή. Γιατί δεν βάζει λίγο γιαουρτάκι το κάνει τζατζίκι. Λίγο σκορδάκι μέσα. Όχι λίγο σκόρδο, δεν θα ματιάζει σίγουρα. Πάντω κυρία Καμπούλη, να πω κάτι ότι ο κόσμο στην αγορά, στη λαϊκή, με πάει πάρα πολύ. Βλέπει γυναίκα, με βλέπει και ανεβαίνει. Εκεί που είναι να πάρει 2 κιλά ντομάτες, λέει βάλει 5 Παρασκευά. Η άλλη λέει πόσα αγκούρια 3. Πέντε ζύγια και τζι πόλη. Δηλαδή ο κόσμο με αγαπάει και βλέπω ότι. Υπάρχει και μαναβική. Παίρνει τα 2 κιλά κιμένα, μαναβής και το βράδυ τραγούδι. Χειροκροτήστε τον παρακαλώ. Βάς. Εσύ βρε Μίνα μου, έλα λίγο εδώ Μίνα. Αδρόγω τη Μίνα. Για πέρα, πώς τον βλέπεις εσύ τον Παρασκευά με αυτό το οποίο λέει. Να βγάλω και το γυαλί. Και τα αγκούρια. Πώς τον βλέπεις, για πες μου. Και τα αγκούρια γενικά. Και τα αγκούρια και για όλα. Λαχανικό είναι. Για τα αγκούρια ενδιαφέρον πολύ. Για ποια? Τα αγκούρια. Καλό είναι που έχει δύο επαγγέλματα, κύριος. Είναι καλό. Και εντάξει. Η φαγή είναι ματσομένος. Και αυτό και... Σαν άντρα σου αρέσει ο Παρασκευάς. Έχει το μουστάκι. Αφού είναι δεσμευμένος. Όχι, σαν άντρα, σαν δεν ήταν. Θα σου άρεσε ή όχι. Θα σου άρεσε, ειλικρινά πες. Τι μπορώ να το πω, αυτό είναι η κοπέλα εδώ πέρα. Ντρέπομαι. Άμα ντρέπεσαι, είπε. Άμα δεν σου άρεσε, δεν έχει πρόβλημα. Είναι σε μνήμη. Εκφράζω ελεύθερα. Μια οικογένεια μα όλα. Όχι, δεν με την οικογένεια, έχει το καθένα. Εσύ, για πέντε Παρασκευά, πώ βλέπει εδώ πέρα. Πάντω, εγώ να σου πω κάτι. Έχω το μωρό, τώρα είμαστε 3 χρόνια μαζί. Τα αγαπιόμαστε. Ο Πάς έχει μάτια μόνο για το μωρό του, δεν έχει γυαλιά. Αλλά μπορώ να κοιτάξω μια κοπέλα, την Ιωάννα, την κυρία, πώ τη λένε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν με ζηλεύει γιατί είμαστε ηθοποιοί, είμαστε ταλεντούχοι. Φατιχώριζε τη δικιά σου για να. Για να τη χώριζα δεν θα τη χώριζα, αλλά για να τη είχα μαζί θα το έκανα. Αν είχε λεφτά η Μίνα. Αν ήταν να τη χώριζα, δεν θα τη χώριζα. Αλλά για να τη είχα μαζί δεν θα με πειράζα. Ποιο είσαι, ρε ο. Κύριε Καμπούρη, αν είχε λεφτά η Μίνα όμω. Βάραβα. Αν είχε λεφτά η Μίνα. Εάν είχε 10 εκατομμύρια. Δεν θα τη χώριζα. Όχι, την Αγγελική δεν τη χωρίζουμε τίποτα. Η Άτζη είναι του Βα. Τώρα άμα γίνει κανένα κόλλημα τίποτα και. Όχι, κόλλημα, δεν είναι. Για να χαλάσει, δεν ξέρουμε. Είναι πιστό θεό. Τι θα διάλεγε. Χαρέμι, χαρέμι. Τι μήνα με 10 εκατομμύρια. Χαρέμι, ποτέ. Ποτέ χαρέμι. Μάλιστα.